Να δούμε λίγο το θέμα με τη δικαστική απόφαση για τα φαντ. Γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτό το ζήτημα. Δανειολήπτες κυρίως, οι οποίοι μετά την απόφαση σου λέει τι μου γίνεται από εδώ και πέρα. Τι θα κάνουμε εμείς. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο το οποίο αφορά. Έλα Σπύρο μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τον. Λοιπόν, έχουμε μια δικαστική απόφαση. Δεν έχουμε την απόφαση για να είμαι ακριβής. Ναι, αλλά εντάξει, έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. 55-9. 59 ψήφοι υπέρ. Όχι 59, 55-9. 55-9 είναι. Το αποτέλεσμα είναι συντριπτικό υπέρ της άποψης των φαν. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Πρώτον, ότι αυτή η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Αλήθεια είναι. Μέσα σε 2 εβδομάδες ήδη κατέληξε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας σε αυτήν την απόφαση, την οποία βέβαια δεν την έχουμε δει ακόμα καθαρογραμμένη. Θα καθυστερήσει να καθαρογραφεί, θα καθυστερήσει. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η διάσκεψη έγινε γρήγορα και υπήρξε και η ουσία. Η ουσία βάσει αυτής της απόφασης είναι ότι οι servicers, οι εταιρείες εξυπηρέτησης των δανείων στη χώρα μας νομιμοποιούνται να είναι διάδικοι, δηλαδή να κάνουν όλες τις διαδικασίες για λογαριασμό των funds, για λογαριασμό των εταιρείων που έχουν πάρει στο εξωτερικό τα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων πολιτών και να μπορούν να κάνουν με τον τρόπο αυτό τι άλλο πληστηριασμούς. Θυμίζω ότι Να εξηγήσουμε κάτι. Αυτή η απόφαση δεν θα έλεγε δεν κάνετε πληστηριασμούς. Δεν σταματούσαν οι πληστηριασμοί στην Ελλάδα, έτσι. Όχι. Δημιουργούσε όμως ένα νομικό πρόβλημα πάνω στο οποίο πάτησαν πολλοί δανειολήπτες και μπλόκαραν τους πληστηριασμούς. Διέκοψαν τους πληστηριασμούς. Ακόμα και αν το δικαστήριο έλεγε δεν μπορούν αυτοί να τους κάνουν τους πληστηριασμούς, θα γίνονταν οι πληστηριασμούς. Αλλά θα γίνονταν με άλλο τρόπο. Θα πρέπει να γίνουν από τα funds και από τους servicers. Γιατί το δικαστήριο, η απόφαση του τμήματος έλεγε ότι δεν είναι ιδιοκτήτης του δανείου ο servicers, ιδιοκτήτης του δανείου είναι το fund. Ναι. Το fund έχει έβρα. Την Ιρλανδία κατά βάση, το Βουβλίνο και άλλες. Για να μην μπλέξουμε τον κόσμο, για να το καταλάβει ο κόσμος, θα υπήρχε. Έχουν, όλα έχουν σημασία. Γιατί θα σου πω κάτι. Εδώ τι θέλαν οι services τόσα χρόνια, με βάση τον νόμο του 2003 δεν μπορούσαν να κάνουν πληστηριασμούς. Έπρεπε να κάνουν. Όχι, με βάση τον νόμο του 2015. Μπορούν να κάνουν. Με βάση τον νόμο του 2017 μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς. Απλά φορολογούνται στην Ελλάδα. Με βάση τον προηγούμενο νόμο έπρεπε να κάνουν εξοδικαστική διαδικασία και είχαν αφορολόγητο το 38%. Αλλά τέλος πάντων, μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Υπήρχε ένα νομικό πρόβλημα, κύριε Αλεξόπουλε. Αυτό το νομικό πρόβλημα ο Άρειος Πάγος λέει δεν υφίσταται. Τι σημαίνει πρακτικά για τους δανειολήπτες αυτό? Έχουμε τον κύριο Αλεξόπουλο από το ΕΝΚΑ. Τον έχουμε τον κύριο Αλεξόπουλο? Ελάτε κύριε Αλεξόπουλε. Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι. Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες αυτή η απόφαση? Πρώτα, θα μου επιτρέψετε κύριε Στάθη να σας πω ότι εάν η απόφαση αυτή ήταν διαφορετική, θα ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση για όλους τους δανειολήπτες. Ανεξαιρέτως. Γιατί για πρώτη φορά θα υποχρεωνόντουσαν τα ίδια τα φαντ να εμφανιστούν εδώ για να δούμε ποιοι είναι επιτέλους αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι σας ενημερώνω ότι έχουν εταιρικό κεφάλαιο 100 ευρώ. Να. 100 μετοχές των 100 ευρώ και μπαίνουν να εκπληστηριάσουν περιουσίες δισεκατομμυρίων. Σωστά. Πρώτα αυτό. Δεύτερον, σε αυτήν εδώ την περίπτωση το μόνο πια που μένει στους δανειολήπτες σε όλη την Ελλάδα είναι να προσφύγουν στους φυσικούς τους δικαστές, δηλαδή στους πρωτοδίκες, και να ζητήσουν την ακύρωση απέναντι στην αυθαιρεσία των services και των funds. Άμα έχει βγει αεροπαγητική απόφαση, μπορεί να την ανατρέψει εν ολομελία, μπορεί να την ανατρέψει πρωτοδικίες. Δεν υπάρχει μόνο αυτός ο λόγος ανακοπής, κύριε Στάθη. Δηλαδή, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου όντως τώρα στην ουσία νομολόγησε. Επέλεξε, και για να σας πω κάτι πολύ απλά να το καταλάβει ο κόσμος, επέλεξε να νομολογήσει, δηλαδή να νομιμοποιήσει τα φαντ, λέγοντας ότι έχουν δικαίωμα να παίρνουν ουσιαστικό δίκαιο από τον ένα νόμο και τυπικό δίκαιο, δικονομικό δίκαιο από τον άλλο. Αφορολόγητο δηλαδή, από τον νόμο του 3, πληστηριασμό από τον νόμο του 15. Καλά τα λέω. Ακριβώς. Και χωρίς καμιά υποχρέωση από τον. Δηλαδή και με τον αστιφύλαξη, ούτε χωροφύλαξη. Μονά ζυγά δικά του. Συμφωνούμε απόλυτα. Τους πληστηριασμούς όμως, κύριε Αλεξόπουλε, θα τους διέκοπτε ο Άρειος Πάγος. Θα δίνε νόμιμο λόγο για να ανακοπεί, αλλά θα επανέρχονταν αυτοί πάλι μετά. Θα επανέρχονταν, κύριε Στάθη. Το πιάνετε πολύ σωστά. θα επανέρχονταν, αλλά θα ήταν υποχρεωμένοι αυτή τη φορά να έρθουν στο δικαστήριο τα φαντς. Συμφωνούμε. Δηλαδή αυτοί που έχουν την απέτηση και να εμφανιστούν. Θα βλέπαν τον Καπουράκη, δηλαδή ως εκπρόσωπο των φαν, ας πούμε, ή τον Φρεμεντίτη. Να το πούμε όμως τον κόσμο αυτό. Μην νομίζει ο κόσμος ότι ξαφνικά δεν θα υπήρχαν πληστηριασμοί στη χώρα. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν θα υπήρχαν πληστηριασμοί στη χώρα. Λέμε ότι αυτοί που κάνουν όλους τους πληστηριασμούς σε όλη τη χώρα ήταν ανομιμοποιητοί και παράνομοι. Μπράβο. Καταλάβατε. Και όχι μόνο και αυτό. Ήταν υποχρεωμένοι να ξαναπούν στη διαδικασία να κάνουν προτάσεις στους δανειολήπτες. Και το πιο τρομερό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ότι θα πρέπει. Γιατί προσέξτε, πληστηριασμοί γίνονται με τον νόμο του 15, ξαναλέω. Αφορολόγητοι με το 3, πληστηριασμοί με το 15. Ακριβώς. Το πιο βασικό είναι, κύριε Αλεξόπουλε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι πρέπει να φωνάζεις τον Καμπουράκη και να του λες: αδερφέ, έλα να τα βρούμε εξωδικαστικά, μη σου βγάλε το σπίτι στο σφύρι. Αυτό θα έπρεπε να γίνει. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα όμως. Το ξέρω, δεν συμβαίνει. Ακριβώς. Γι' αυτό ήταν το ελάχιστο. Συγγνώμη, κύριε Αλεξόπουλε, ήταν το ελάχιστο το οποίο είχε βρεθεί. Είχε βρεθεί τώρα σαν ένα νομικό κενό το ζήτημα της νομιμοποίησης να είναι διάδικο στο. Για να το μαζέψουν. Για να μαζευτεί η ιστορία με τις ανακοπές. Ναι, αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει ένας ποταμός πληστηριασμών, γιατί και το τελευταίο φράγμα σπάει αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση, αυτό που λένε όλοι οι νομικοί, συγγνώμη, όλο αυτό οι νομικοί το λένε περισσότερο. Ναι. Ας αφήσουμε τα κόμματα στην άκρη. Η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να νομοθετήσει, διότι πραγματικά κάθε μέρα πληστηριάζονται σπίτια. Η ρύθμιση που λέει ο κύριος για τον εξωδικαστικό, το Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Αλεξόπουλε, υπάρχει τρόπος να βρεθεί μια φόρμουλα, δηλαδή με τον εξωδικαστικό να μπει περισσότερος κόσμος στον εξωδικαστικό, αυτό που λέει ότι θα νομοθετήσει το Υπουργείο Οικονομικών? Εγώ δεν λέγω αυτό που ζω σε βίωμά μου κάθε μέρα. Ναι. Ο εξωδικαστικός στην ουσία είναι μία θενάκι. Μία κοροϊδία. Αυτό είναι το θέμα. Ούτε 7% των αιτήσεων δεν έχει ικανοποιηθεί από όσους φτάσαμε μέχρι να κάνουν και την αίτηση. Αυτά που λέει ότι θα αλλάξει το Υπουργείο Οικονομικών είναι στη σωστή κατεύθυνση? Λέει μη χαμηλότερο επιτόκιο, λέει άλλο τρόπο διαβούλευσης, είναι στη σωστή κατεύθυνση με έναν τρόπο? Το επιτόκιο είναι το 50%. Όχι. Καλό τους δανειολήπτες και τους λέω αυτά που τους λένε πριν από τις εκλογές να μην τα πιστεύουν. Η νομοθέτηση από κυβέρνηση η οποία ανέχτηκε το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να προοικονομεί την απόφαση, να προβλέπει την απόφαση στην επίσημη έκθεσή του, μην περιμένουνε. Μόνο στα χέρια του κάθε δανειολήπτη, μαζί με τον δικηγόρο του, βρίσκεται η λύση. Εμείς θα συνεχίσουμε. Εγώ σας λέω ότι οι τράπεζες. Ο νομικός κόσμος, και θα μου επιτρέψετε να σας πω, τιμή στο νομικό κόσμο ποιή η παρέμβαση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και της Ολομέλειας και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιάς υπέρ των δανειοληπτών. Εμείς οι δικηγόροι είμαστε στη λειτουργή της δικαιοσύνης. Σωστά. Και θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Βγήκατε μπροστά εσείς, ο Σύλλογος, ο κύριος Βερβεζός. Η Ολομέλεια, το ξέρω. Το ζήτημα είναι το εξής. Δεν ξέρω αν οι πρωτοδίκες μπορούν να ανατρέψουν την απόφαση του Άριου Πάγου. Αυτό δεν ξέρω εγώ. Δεν ανατρέπονται, αλλά μην δημιουργούμε ητοπάθεια στον κόσμο. Όχι, δεν είμαι ητοπαθής. Ρεαλιστής προσπαθώ να είμαι όμως. Τίποτα, εγώ δεν θέλω να πω. Εγώ λέω απλώς ότι όσο δεν λύνεται. Μαζί σας. Εγώ λέω το εξής, παιδιά. Όσο δεν λύνεται. Η απελεσία και η καταχρηστικότητα των φαντς και των σέρβισες δεν θα περάσουν. Μαζί σας εγώ, κύριε Αλεξόπουλε. Μαζί σας. Εγώ λέω ότι εάν δεν λυθεί με κάποιο τρόπο το θέμα των. Δεν υπάρχει τεράστια κοινωνική αυτή. Παιδιά, τεράστια κοινωνική και αυτή, αλλά εάν δεν ξεμπλοκαριστεί με κάποιο τρόπο το σύστημα, οι τράπεζες δεν θα ξαναδώσουν ποτέ στεγαστικό δάνειο και τα νίκια θα είναι στα 800 και στα 900 και στο 1000 το διάρρη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Οι τράπεζες το έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα με τα νίκια και με τη στέγη, κύριε Καμπουράκη. Ναι, με συγχωρείτε. Πολύ καλά. Και δεν είναι ούτε έτσι. Οι ίδιες οι τράπεζες δημιουργούν, κλείνοντας ακριβώς τα πλαφωναρίσματα και τα δάνεια στους πολιτικούς μηχανικούς και στους εργολάβους και τις κατασκευαστικές, εξετόξευσαν την κατοικία και βρίσκεται στην τιμή που βρίσκεται σήμερα. Και αυτό σωστό. Και αυτό σωστό, κύριε Αλεξόπουλε. Και αυτό σωστό, αλλά για την άλλη σου λέει: πας να ζητήσεις ένα δάνειο και σου λέει: μπορείς, αν αύριο το πρωί πάψεις να μου πληρώνεις, μπορώ εγώ να σου πάρω το σπίτι? Όχι, δεν σου δίνω. Όχι, και σε ρωτάνε αν τα έχεις μετρητά. Αν τα είχα μετρητά, θα τα έδινα, κουμπάρε. Με συγχωρείς, σε όλο τον κόσμο όμως γίνεται έτσι. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, δεν σου παγώσει. Να σου πω, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά οι τράπεζες, μην ξεχνάμε. Πόσοι πήγανε ρε στον εξωδικαστικό, πόσοι πήγανε. Ελάχιστοι. Γιατί είναι κάτω από το όριο, Δημήτρη μου. Είναι 7.000 το όριο για να μπει στον εξωδικαστικό. Αυτό είναι κακό. Να το πάνε λοιπόν. Όμως, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείτε ότι. Τα φαν είναι κακά και οι τράπεζες είναι καλές. Εγώ δεν το θεωρώ. Ίδια σκατά είναι όλοι. Να σου πω το ίδιο. Δεν φορολογείται τη συνέντευξη, γιατί πόσο συζητάμε. 25 δισεκατομμύρια. Γίνεται μεταβίβαση και φορολογείται στην Ιρλανδία. Όλα αυτή η απόφαση απελευθερώνει. Βγάζει από τη φορολογείται ύλη 25 δισεκατομμύρια. Ίσχυε από το 3. Σύμφωνα με το δικαίωμα. Το δικαίωμα του φαν να κάνει πληστηριασμό από πού είναι? Από το 15. Σωστά. Λοιπόν, άρα και οι μεν και οι δε ίδια πράγματα έχουν κάνει. Δεν είναι το θέμα να μην γίνονται πληστηριασμοί. Φορολογείται. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν θα πάρει την πρώτη κατοικία από τον άλλον, αν θα φορολογηθεί στην Ελλάδα ή όχι, να μην του την πάρει. Να μην του την πάρει. Να μην του την πάρει. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ότι αυτός ο οποίος παίρνει δάνειο. Εκτός αν υπάρχουν λόγοι που δεν. Ναι, ρε, αντικειμενικοί, ας πούμε. Έχεις δίκιο. Ναι, για παράδειγμα, το πληρώσεις. Άκουσε. Εγώ μακριά από μένα η λογική δεν πληρώνει. Μακριά από μένα δεν πληρώνει. Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Γιατί δεν είναι έτσι. Αλλά δεν μπορεί να εύκολο να πετά τον άλλον έξω από το σπίτι. Παίρνεις ένα δάνειο όταν έχεις μια συγκεκριμένη σύνταξη και στην κόψανε τη σύνταξη. Αλλά δεν σου κόψανε τη δόση του δανείου και τώρα. Με τις διαρκείς αυξήσεις που έρχεται των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνεται και η δόση του δανείου. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Λοιπόν, εσύ τι φαντάζεσαι, δηλαδή? Ότι όταν υπάρχει πληθωρισμός, θα πάψει να δίνονται δάνεια. Η τράπεζα δεν κάνει ρύθμιση στους κύκλους οικονομικούς. Για να μπορεί να πληρώνει. Προτιμά να σου το πάρει. Τώρα με την αύξηση του πληθωρισμού, ενώ θα περιμέναμε να υποχωρήσουν τα επιτόκια, αυξήθηκαν τα επιτόκια και μάλιστα τεχνητά, προκειμένου να μειώσουν τη ζήτηση των χρημάτων. Μία κουβέντα, κύριε Αλεξόπουλε, εγώ θα γίνω κοινικός, πρέπει να πάμε σε break. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μια κουβέντα, κύριε Αλεξόπουλε, μια κουβέντα όμως μόνο. Μια κουβέντα. Σαν δημοσιογράφους και σαν λειτουργούς της δημοσιότητας και της κοινωνίας πρέπει να σας ενδιαφέρει ότι υπάρχει θεσμική εκτροπή. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος προοικονομεί απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο Άρειος Πάγος βγάζει απόφαση σε 8 μέρες και την κοινολογεί. Προσέξτε, απόφαση του Αρείου Πάγου. Όχι, κοινολογεί. Δεν κοινολογεί ο Άρειος Πάγος, μην τα λέτε αυτά. Δουλειά μας είμαστε, γιατί εγώ το ξέρω το θέμα αυτό. Δουλειά μας είναι να μαθαίνουμε τι γίνεται. Μην τα λέτε αυτά. Το 8 μέρες συμφωνώ μαζί σας. Όχι, το κοινολογεί δεν είναι. Μην τα λέτε αυτά, γιατί τώρα ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Μην αρχίζω και λέω δημόσια τώρα. Εγώ ξέρω και η ελληνική κοινωνία πρέπει να αντιληφθεί τι γίνεται. Δεν είναι έτσι. 8 ημέρες απόφαση του Αρείου Πάγου. Συμφωνώ μαζί σας. Μακάρι να βγαίνει πάντα στις 10 μέρες. Δεν βγαίνει. 3,5 χρόνια περιμένω απόφαση σε ανατροπή. Λοιπόν, κύριε Αλεξόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. 8 ημέρες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό.